Πάμε λιγάκι πίσω, πάει, φεύγει το πλοίο. Πλοίο και τα φορτηγά εδώ, που βάλαμε τα ανταλλακτικά για τις ανεμογεννήτρες στο καλυβάρι που ήδη υπάρχουν, δεν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, το πλοίο λοιπόν μεταφέρει νόμιμο φορτίο, το οποίο θα πρέπει να εκφορτωθεί στο λιμάνι, να βγουν. Άλλη φορά. Αλλά αυτό είναι δική σας άποψη. Αλλά θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να αφήσετε να υπάρξει νομιμότητα. Την νομιμότητα μην την ξεκινάς την κουβέντα. Είναι παράνομο εξ αρχής αυτό και το ξέρεις. Το ξέρεις ότι είναι παράνομο. Αυτό είναι η καταστροφή του νησιού. Αυτά είναι τα λαστικά σας λέω για το καλυμπάρι. Ξέρουμε για αυτό. Τίποτα πια δεν θα περάσει. Εδώ δεν θα περάσει τίποτα στο νησί. Αυτά τελειώσαν. Η ΔΕΗ ανανεώσιμε ήρθε εδώ πέρα το Φεβρουάριο. Είχε αποφασίσει 20 Ιανουαρίου αναγκαστική απολωτρίωση όλων των χωραφιών πάνω για το πάρκο της. Δεν είπε τίποτα, έτσι, και πάει να τους θα κλέψει. Λοιπόν, η ΔΕΗ ανανεώσιμες, η οποία είναι υποτίθεται δημόσια επιχείρηση των Αράβων. Νίκο, είναι απλά το πράγμα. Τον ίδιο στην άνθρωπο δεν κατεβαίνει. Άμα το καταλάβατε, το καταλάβατε. Διαφορετικά φέρετε όποιους θέλετε εδώ πέρα να γίνει σύραξη εδώ. Στη γενική απέτηση του τόπου να σταματήσουν όλα. Είπαμε και οι εταιρείες που την ακούσαν και δεν σέβονται την απέτηση του τόπου. Και έρχονται εδώ και τσούκου τσούκου τσούκου, έτσι ξυλώνει το πράγμα από την αρχή. Αυτό είναι η αρχή. Είναι σημαντικό που δηλώνεται η αντίδραση της άνδρου και της άνδρου όπως της Τίνου και της Πάρου και των άλλων σε αυτή την εξέλιξη που η αρχή της θα είναι μικρή και η εξέλιξή της τεράστια. Λοιπόν, σε βγάλανε δήμαρχο, έτσι. Για έλα από εδώ πέρα, έτσι, να δούμε. Όχι, να μην έρθει μόνο ο αστυνομικός διευθυντής και ο λιμενάρχης, έτσι, δεν μας φοβίζουν, έτσι, εμάς, των Γερμανών, έτσι, τα σίδερα δεν μας φοβίζουν. Και εμείς ερωτηθήκαμε αν αυτοί οι άνθρωποι θέλανε εκεί να γίνουν απαλλατριώσεις. Όχι, άρα, δεν κατάλαβα. Ωραία δήλωση. Ότι τα πήραν από τα ψαράκια, ότι υπάρχει παραλήπτης εδώ, εκπρόσωπος προφανώς, λέγω, ότι δεν είναι νέος, και μιλάει τώρα κάπου εδώ με τον εισαγγελέα. Ποιος είναι. Πάντως, ειλικρινά, αυτό το πράγμα είναι σκουριασμένο, μικρό και παλιό. Και με συσκόλυ. Δεν θέλουμε να αφήσουμε την κοπέλα να βγει στο νησί. Μου το είπε ο άνθρωπος. Μου λέει: μίλησα με την εταιρεία και μου λένε: δεν ξεφορτώνεις, φεύγεις. Το ξαναφέρεις την Τρίτη. Πείτε τους να φύγουν γιατί έρχονται και άλλα καράβια. Τα νησιά μας δεν αντέχουν αυτά τα σίδερα. 100 μέτρα και 150 μέτρα σίδερα. Έτσι. Άλλο τον άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το δίκιο μας. Λοιπόν, θα του. Και τώρα να λύσουμε αυτό το θέμα και την Τετάρτη με το καλό να είμαστε πάλι εδώ. Το ίδιο θέμα είναι, κύριε. Το ίδιο θέμα είναι. Το ίδιο θέμα είναι. Εδώ πώς μπορώ να ξέρω ποιο μοντέλο είναι και ποιο πάρκο είναι. Κύριε Δημαρχέ, αυτό έχει βέρει ανταλλακτικά, γι' αυτό αυτή η πληροφορία έχω και σου μετά. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω κάτι. Αυτά μου δώσαν. Δεν θα περάσει, δεν θα περάσει, δεν θα περάσει, δεν θα περάσει. Τίποτα. Τίποτα να μην περάσει. Ούτε αυτές ούτε οι επόμενες. Επιτέλους. Έτσι κι αλλιώς φεύγουν. Να το καταλάβετε. Ούτε σας μιλήσαμε ούτε τίποτα. Είπαμε να πει ένας μέσα να δει. Δεν θα περάσει τίποτα. Καλό ταξίδι. Πάμε λιγάκι πίσω. Καλό ταξίδι. Εδώ, πάτσα κάρτες. Καλό ταξίδι. Μετά από 20 χρόνια που ζω σε αυτό το νησί, είναι η πρώτη στιγμή που πραγματικά νιώθω μια κοινωνική συνείδηση του τι θέλουμε και το τι δεν θέλουμε να αναδύεται. Και αυτή η αρχή είναι πιο σημαντική από το αν τελικά θα μπουν ή δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Γιατί άμα ξέρουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, είναι το μισό του παντός. Είναι η αρχή μιας κοινωνικής ύπαρξης.